Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιορδανίδη, με αφορμή βέβαια την παράσταση στο Ραφτάδικο με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός, που ανοίγει εκ νέου τις πύλες του για το κοινό. Σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Εγώ στη Θεσσαλονίκη αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Είναι η πόλη που αγαπώ. Δεν είναι η πόλη που γεννήθηκα, αλλά είναι η πόλη που αγαπώ πολύ και έχω και πάρα πολλές αναμνήσεις από αυτή την πόλη. Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την παράσταση. Το έργο του Γκραμπέρ είναι ένα έργο καταξιωμένο διεθνώς. Έχει μιλήσει η διεθνής κριτική για το έργο. Είναι ένα έργο που έχει δεχτεί πάρα πολλά βραβεία θεατρικά από όλο τον κόσμο. Είναι ένα έργο επίσης που έχει παιχτεί στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, σε πάρα πολλές χώρες. Έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και είναι περίεργο, πράγμα το οποίο απορεί και ο Κώστας ο Γαβράς, με τον οποίο μίλησα πρόσφατα στο τηλέφωνο, απορεί πως αυτό το έργο δεν μπόρεσε να κάνει καριέρα από τη στιγμή που πρωτανέβηκε στη Γαλλία, να κάνει καριέρα στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν την ώρα τους. Και να που ήρθε και η ώρα του Ραφτάδικου για την Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία, γιατί το έργο αυτό μιλάει για πολύ σοβαρά θέματα με έναν πάρα πολύ χιουμοριστικό τρόπο. Επίσης είναι ένα έργο με τρυφερότητα, είναι ένα έργο με ανθρωπιά, με συναισθήματα. Είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για τα πολύ σοβαρά γεγονότα, είπα, με έναν χιουμοριστικό τρόπο, όπου, όπως έχουν γράψει και οι Γάλλοι κριτικοί στο έργο αυτό, τα μάτια δακρύζουν και τα χείλη γελούν. Είναι ένα έργο αισιόδοξο και πιστεύω ότι ο Έλληνας, σε όποια ηλικία και να βρίσκεται, σε όποια κοινωνική τάξη και να ανήκει, έχει ανάγκη από αυτή την αισιοδοξία. Γιατί βέβαια μπορεί να μην περνάμε έναν πόλεμο όπλων, όπως είναι η εποχή που διαδραματίζεται το έργο, που είναι τα χρόνια τα μεταπολεμικά στο Παρίσι, αλλά σίγουρα περνάμε έναν άλλον πόλεμο, ο οποίος μπορεί κάποιος να τον χαρακτηρίσει και πολύ πιο σκληρό αυτό το πόλεμο. Λοιπόν, αν θέλουμε να πούμε τι είναι το μήνυμα, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θα αποκομίσει ο θεατής της παράστασης μέσα από αυτό το έργο, είναι, παιδιά, αισιοδοξείτε. Αισιοδοξείτε, δίνουμε γροθιά, σπάμε τα φράγματα και προχωρούμε αντικρίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία, έχοντας μια θετική ενέργεια σε αυτό που βιώνουμε σήμερα. Είναι ένα έργο διαχρονικό, μπορεί να μιλάει για το χτες, αλλά το έργο αυτό του Γκραμπέρ μιλάει και για το σήμερα και σίγουρα θα μιλάει και για το αύριο. Εσείς είστε αισιόδοξος. Εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος. Βλέπω πάντα το ποτήρι περισσότερο μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν πρόκειται να αλλάξω τώρα. Η συνεργασία με το κρατικό πώς προέκυψε? Η συνεργασία προέκυψε μετά την ανάθεση στον κύριο Βούρο της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του θεάτρου. Μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε συνεργασία. Εγώ, όπως ξέρετε, έχω μια πάρα πολύ μακρά συνεργασία με το κρατικό και ως ηθοποιός όταν ήμουνα πολύ νεαρός, στα παιδικά μου χρόνια, αλλά και αργότερα όταν ο Μήνος Βολανάκης με κάλεσε για να κάνω την πρώτη, να πραγματοποιήσω την πρώτη μου σκηνοθεσία στην Ελλάδα, γιατί ζούσα τότε στο εξωτερικό, και ήταν το Σαλόνικα της Louis Page, και αυτό σε πανελλήνια πρώτη. Οι αναμνήσεις πολλές, οι άνθρωποι, ο πατέρας μου για χρόνια υπήρξε Γενικός Γραμματέας του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος και μαζί με τον Καραντινό και τον Θεοτοκά ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του θεάτρου. Τι να σας πω, η κάθε γωνία, ο κάθε όροφος, το κάθε γραφείο και το κάθε καμαρίνι του θεάτρου αυτουνού, σε μένα ξυπνούν αναμνήσεις. Λοιπόν, προσκαλούμε τον κόσμο στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών που ανοίγει ξανά, και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα κόσμημα. Έργο, αυτό το θέατρο είναι ένα κόσμημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν τρόποι για να πάει. Πιστεύω ότι το κρατικό θέατρο θα βάλει και κάποια επιπρόσθετα μέσα που μπορεί κάποιος να πάρει ένα λεωφορείο για να πηγαίνει στη Μονή Λαζαριστών. Αλλά
ανοίγει και το θέατρο αυτό και ας μην γκριβόμαστε πίσω από το πρέμασμα ότι είναι λίγο μακριά. Τι θα πει, Θεσσαλονίκη είναι. Να μην ακούω αυτές τις αηδίες που ακούγονται καμιά φορά και λένε ναι, το έργο είναι στη Μονή Λαζαριστών. Πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη? Η Μονή Λαζαριστών είναι Θεσσαλονίκη. Τι είναι?